Πρόεδρε, ναι, και εμείς ψηφίζουμε το να συζητηθεί. Θέλουμε να επαναλάβουμε ότι νομίζω ότι είναι όριμο ξανά να ξανασυζητηθεί, επειδή θα υπάρξει ένας χρόνος, από ό,τι καταλαβαίνω, που βάζει στο τέλος της διαδικασίας να συζητηθεί το θέμα. Επομένως, υπάρχει ένας χρόνος και στις άλλες παρατάξεις να συζητήσουν το όριμο αίτημα που υπάρχει πλέον, το οποίο εμείς το είχαμε καταθέσει και δεν έγινε δεκτό. Δηλαδή το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής να συνταχθεί με άλλα περιφερειακά συμβούλια, όπως για παράδειγμα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, και να εκφράσει, το διαβάζω όπως το έχει το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, το προηγούμενο, ότι εκφράζει την αντίθεσή του στη συνέχιση της συμμετοχής της παράταξης Ελληνικής Αυγής και όσων εκλέχθηκαν με αυτό το συνδυασμό στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ζητά από την κυβέρνηση και συγκεκριμένα από το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Βορύδη δηλαδή, να αναλάβουν νομοθετική πρωτοβουλία για την αποπομπή ή αναστολή της συμμετοχής της παραπάνω περιφερειακής παράταξης και των μελών που εκλέχθηκαν από αυτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο, που αποτελεί τον αυτοδιοικητικό βραχίωνα του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή. Θα θυμίσουμε ότι η νεολαία της οποίας αυτής ναζιστικής οργάνωσης χειροκρότησε τις δολοφονικές επιθέσεις των προηγούμενων ημερών και η οποία έχει κρυθεί από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών ως εγκληματική οργάνωση και κορυφαία της στελέχη έχουν καταδικαστεί και έχουν εγκλειστεί στις φυλακές για ποινικά κολάσιμες πράξεις. Αυτό είχε ενταχθεί στο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας στο προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι το βάζει το θέμα στο τέλος. Είναι όριμο να το δείτε κι εσείς και να υπάρξει μια τέτοια σαφή απάντηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Να μην κάνουμε κουβέντα χωρίς νόημα.